νομίζω ότι πεθαίνω. Νιστάζω, όπως δεν έχει νιστάξει ποτέ κανείς. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Α, η ώρα είναι 7:33 και το πρωινό μας μύτη. Ναι! Τα έχουμε όλα έτοιμα και απλώς τώρα χορεύουμε μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Αυτό είναι το meeting στη γενική γνώμη. Πού κάθεσαι να δούμε. Όχι, δεν είναι πάνω. Έχεις ολόκληρο σεξον δικό σου. Σε πονάνε αυτά τα πρισμένα, αυτά τα εξογκωματάκια εδώ. Πονάνε. Πονάει, αγάπη μάτια μου, πονάει. Εγώ το ξέρω από όλους. Πιο καλά. Αυτός εδώ είναι ο Νίκος ο Παρτσόλης, ο αρχισυντάκτης μας, παιδιά, που έκανε vlog του σου και του αρέσει να κάνει έτσι. Πόσο αρέσει να κάνει έτσι. Είπαμε τη σπηρία να γυρίσει λίγο πίσω. Το κάνει ο Νίκος. Ο Νίκος Αναδιώτης, η Νίκη Λεμονή. Ένα έτσι μου έκανε. Και το αυτό. Ναι, να είσαι καλά, Νίκη μου, να είσαι καλά. Η Στεφανία μας, η οποία έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο επίθετο, πες το. Δεν είναι εύκολο, καταλαβαίνετε ότι όσο και να θέλω. Δελιπούλιο, πείτε όλοι μαζί. Δελιπούλιο. Τέλεια. Και ο Παναγής ο Τζορτζάτος, Παναγή, χρόνια πολλά για χτες. Να κάνω αυτό που κάνεις εσύ. Πάρα πολύ καλός είσαι. Συγχαρητήρια. Μια νέα καριέρα ανοίγεται. Τραβάς παντού. Τι θα κάνω. Έτσι γίνονται τα vlog. Μακιγιάς Β. Είναι το μακιγιάς για εμάς που είμαστε Β, που είμαστε δευτεράντζες. Η Αλεξία. Έλα, Αλεξία, πες κάτι κι εσύ. Δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Η Κλειό. Η Σιμέλα. Τι είναι αυτά, Μωρία Αντιστάρ. Σήμερα βρήκα. Ειδικά σήμερα βρήκα. Και ο Δημήτρης. Κάμερα, δεν τα εννοεί. Τι? Σου έχω αποδείξει κάτι τέτοιο. Όχι, 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 μου σου αποδείξει κάτι άλλο. Άρα, τι καλά, Ελίνα. Τι. Α. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Εντάξει, Ευελίνα. Αφού θέλει να ντυθώ για να δει το παλιό. Δεν γίνεται να κάνει ολική μεταμόρφωση εδώ μέσα αυτέ τι 3,5 ώρε να αυτό την αναστήλωση τη Ακρόπολη κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι αργό λίγο. Αλλά είναι λίγο. Επειδή κάνουμε τσιτσάκ. Δεν τελειώσαμε τα μαλλιά, αλλά πάω να ντυθώ γιατί αλλιώ δεν μου βάζει κραγιόν η Κλειό. Αρνείται. Γιατί θέλει να ταιριάζει. Και εδώ είναι το ενδυματολογικό. Είστε ντυμένε. Να σου πω κάτι, την πιο λάθος μέρα έτσι να κάνεις αυτό. Πιστεύεις πως επειδή φοράει λευκό ο Παναγής, γκρι η Νίκη, ναι. Άσπρο με κάποια χρώματα ή Στεφανία, θα βάλεις κάποιο φοβερά έντονο χρώμα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι μου πεις εσύ που τα ξέρεις όλα. Γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όχι, σε κάτι. Σε εμπιστεύομαι τυφλά. Σε ένα τυφλό επίπεδο. Ας βάλουμε κάποιο χρώμα σήμερα. Για ναι, μια ημέρα. Έτσι, ας ξεκινήσουμε. Θα ήθελες να βάλεις ένα φουξιάκι. Αμέ, με πολύ χαρά. Βεβαίως, από κάτω πιστεύεις ότι πρέπει να το βάλεις με. Να βγεις γυμνή. Σε ευχαριστώ πάρα γεια πολύ. Σας, άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Να είστε πάντα καλά. Γεια. Τρόμαξα, μωρέ. Νίκο, ήθελα σε αποκλειστικότητα το σημάδι σου που μου έδειξες πριν από το Nomads, που το έδειξες στο γραφείο. Το σημάδι, το είχες φως μου, δεν το είχες φως μου, θες. Και χορεύει το, είχε για πάντα. Λένε ότι... Αυτό το σημάδι, κυρίες και κύριοι... Δεν πονάει αυτό που κάνεις. Το πετσί του. Το είδατε. Αυτό το σημάδι έγινε στις Φιλιππίνες από το Nomads. Σε αποκλειστικότητα μόνο στο δικό μου κανάλι, στο YouTube. Έτσι, αποκλειστικότητες. Έτσι. Πόση ώρα διαρκεί αυτό. Αυτό. Το vlog. Ναι. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Θέλω αυτή τη στιγμή να χτυπήσω. Χτύπα τον. Και επειδή... Δεν πρέπει να δείχνουμε βία στην τηλεόραση. Σε αποκλειστικότητα μόνο στο δικό μου κανάλι που η Αλεξία θα χτυπάει. Έλα εδώ! Θέλω να κάνουμε YouTube βίντεο πυροκλάδι. Πυροκλάδι. Τι έγινε, Παναγή μου, όλα καλά? Τι σου, αγόρι μου, που κλείσεις. Κριντς. Η Νίκη δεν δέχεται ότι έχει στραβό στόμα, γιατί όλοι έχουμε στραβό στόμα. Δεν έχω στραβό στόμα, μεγάλο στόμα προμόστομα έχω.
Συμπεριφέρεται άσχημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου. Ό,τι καταφέραμε, το καταφέραμε μαζί. Εγώ θα ήθελα γιατί... να σου πω να περάσει έξω και σου έκανα την πόρτα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Όχι. Σήμερα είναι η καλύτερη μέρα που μπορούσε να τραβήξει. Το πιστεύει κι εσύ αυτό? Φυσικά, φυσικά. Αυτή τη στιγμή πες που η Αλεξία έρχεται να μας μαζέψει. Ναι, αλλά ήρθαμε μόνοι μας και δεν χρειάστηκε να έρθει να μας μαζέψει. Καλημέρα! Καλημέρα! Μα γιατί έτσι? Εξαφανίστηκε. Αλεξία! Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Με αποφεύγουν όλοι. Άρη, γιατί? Κανείς δεν θέλει. Μια γλυκιά καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαι χάλια. Ο Νάσος, τον Νάσο δεν σας γνώρισα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα. Θέλω να πω ότι αν μας δίνονταν ευκαιρία και επιλέγαμε εμείς με ποιους ανθρώπους θα δουλεύαμε, νομίζω ότι αυτή η ομάδα όπως είναι και με τα καλά της και με τα στραβά της δεν θα την άλλαζαμε τίποτα από εγώ. Έλα ρε Νικολέτα, βρίσκουμε. Μιχάλη μου, πώς είσαι? Μια χαρά. Φίλιππε, Φίλιππα. Ναι, Βελίνα, πραγματικά. Πώς διάλογο σε λένε? Κλείστε μου. Γιατί? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ μέσα, παιδί μου. Τι κάνετε, παιδιά, δεν φωτίζομαι εδώ. Λοιπόν, όπως είδατε την προηγούμενη φορά που τράβηξα vlog, κανείς δεν ήθελε, κανείς δεν ήθελε, κανείς δεν ήθελε. Και άλλοι είπανε. Οπότε σήμερα πάμε πάλι από την αρχή. Εντάξει, άντε για τώρα, ξεκινάμε. Καλημέρα. Επιτέλους, καλημέρα! Την περίμενες αυτή τη στιγμή? Ναι, σαν τρελή. Εντάξει, δεν θα σας ενοχλώ, εδώ με την καμερά μου. Τι νέα? Όλα ωραία. Πέρασες ωραία το σουκού? Ναι, εσύ? Εσύ? Πάντα τέτοια. Γράφει ακόμα. Εσύ, κουρεύτηκα. Πολύ καλά. Με γεια, ναι, να σου δώσω φάπα. Όχι, εντάξει, πάμε. Ωραία. Γεια σας! Καλημέρα! Τι κάνετε, τα πήρατε είμαστε εσύ. Το είδατε όλοι, φαντάζομαι, ότι τη Βιβιάν πήγε να την κόψει στα δύο του ασανσέρ και σώθηκε τελευταία στιγμή. Όλα αυτά είναι αποκλειστικά μόνο στο δικό μου κανάλι. Πώς βγάζεις είδηση από εκεί που δεν υπάρχει? Μια γλυκιά καλημέρα στην ομορφότερη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης. Θες να σου κάνω μια δήλωση? Είναι τόσο κοντινό, φαίνεται και ο πόρος μέσα. Είναι το πιο όμορφο καλοκαίρι που έχω περάσει στη ζωή μου. Παιδιά, δεν λούστηκα. Συμβαίνει αυτό στις ζωντανές εκπομπές. Αλλά και αυτό είναι αποκλειστικότητα μόνο στο δικό μου κανάλι. Ήταν Σαββατοκύριακο, Ευελίνα. Δεν θέλω να το ξεχνάς. Παιδιά, να σας θυμίσω ότι μετακομίζω. Εχθές βάζαμε φωτιστικά. Και δεν κάνεις μπάνιο. Κάνε το μπάνιο το σώμα. Ναι, να μιλήσεις ψέματα, γιατί μόνο ο κλάντης κάνει δουλειές σου. Όχι, εσείς αυτοί. Παιδιά, καταρχάς έβγαλα κοκκινίλια. Εδώ, με συγχύσετε. Ακόμα δεν ήρθα. Εσύ κάνεις τίποτα? Εγώ πρώτον τον εμψυχώνω και τον τραβάω με την κάμερα. Και δεύτερον κάνω, αλλά εμένα δεν με τραβάει κανένας με το κινητό του την ώρα που κάνει δουλειές. Γιατί συμπεριφέρεσαι άσχημα σε αποκλειστικότητα στο κανάλι μου? Εγώ φταίω που την έσω να με ρίξει τον καφέ πάνω στα καλλιτικά που αυτή η Ευελίνα ρικόλυζα. Η Ρένα βγάζει τα νεύρα της πάνω μου. Τι να κάνω, Δευτέρα είναι ακόμα, κορίτσι μου. Ναι, αλλά εγώ δεν φταίω όμως εδώ πίσω από αυτό το μαλλί. Αισθάνομαι ότι η Ρένα προσπαθεί να με πονέσει, αλλά δεν θα λυγίσω. Λίγο, λίγο. Τραβάει με όλη τη τη δύναμη τα μαλλιά μου. Με όλη τη δύναμη. Το έφαγε το πρωινό σου, Ρένα. Το έφαγα. Εμένα γιατί δεν δείχνει εδώ πίσω? Δεν σε δείχνω γιατί βρίζει. Και άτομα που βρίζουν, εγώ δεν τα κάνω παρέα. Δεν ξαναβρίζω ποτέ. Μάλιστα. Εντάξει, τότε θα σε ξαναδείξω, ναι. Πονάει το μαλλί σου γιατί όταν έρχεσαι άλλωστη, πού να μπει το τσιγκουδάκι εκεί μέσα? Δεν είμαι άλλωστη τόσο. Είσαι άλλωστη. Δεν είναι. Μιλες ψέματα. Δεν έχει πέσει. Έλα, κόπιασε, μην τρέπεσαι. Αυτό είναι ο Αριστίδης, παιδιά. Είναι ένας από τους λόγους που δεν ανέβασα βίντεο του προηγούμενου vlog και ανεβάζω αυτό για να είναι και ο Αριστίδης μέσα σε αυτό. Α, μεγάλη μου. Και δεν στο λέω για να μου δίνεις τα καλύτερα ρούχα, αποκλειστικά μόνο στο δικό μου κανάλι. Θέλω σε αυτό το σημείο να κατηγορήσω τον Παναγίδη ότι μετά την εκεί πρέπει να κάτσω εγώ και είπε να κάτσει αυτός γιατί κάνει 4 λεπτά. Και εγώ του είπα και αυτός μου είπε σε αποκλειστικότητα. Μόνο στο δικό μου κανάλι. Να δείτε τι τραβάμε εδώ κάθε μέρα. Τι είπε? Εγώ δεν μίλησα. Τελείωσε! Δεν το βλέπω, κλειό μου, δεν το βλέπω. Όπου της κατίνας, μόνοι, δεν το βλέπω, κλειό μου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ξέρεις, εγώ έχω φυσική ομορφιά, δεν χρειάζομαι πολλά. Ωραία, σήκω τότε, άμα έχεις φυσική ομορφιά. Εγώ και το Σπυρί μου σας χαιρετάμε.
Είναι και 50. Δεν ξέρω, μήπως δεν κάνει καλά τη δουλειά της η Κλειό. Σας δείχνω λίγο, τώρα που καλύπτει η Κλειό, πώς είναι η μούρη μου με την ακμή και πώς θα γίνει σε λίγο που η Κλειό θα μου τα βάψει. Η Κλειό μου κάνει καλά τη δουλειά της, που είναι σκληρή. Α, είπα, έτσι το παίρνω πίσω. Εδώ βλέπουμε το extreme makeover. Δύο άνθρωποι από πάνω της. Εσύ τι της κάνεις εκεί. Κρυώνει. Τι. Συνδίκιασε. Τι έκανε. Φαίνεται το μπούτι μου συνδίκιασε. Μου έδωσε το κανάλι μου αυτές οι αποκλειστικότητες. Πάμε εδώ σε σχολείο. Ναι. Γιατί δεν ήθελες να έρθω εδώ, δεν δουλεύω βρε Αλεξία μου. Εδώ είναι η μικρή αδερφή της Νίκης. Η μικρή αδερφή. Ναι. Ζηλεύεις επειδή είμαι πιο νέα από σένα. Δεν είσαι. Θέλω να πω μέσα από το vlog σου ότι μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram Νίκη Λεμονή. Γιατί Νίκη θέλει επεγνωσμένα να γίνει influencer, αλλά να σας πω κάτι. Είναι influencer γιατί σήμερα κάνει το πρώτο της giveaway. Εδώ πέρα το Instagram είναι Παναγής Τζο. Τζορτζάτο. Δεν το έχει όλο. Αντί να ζω ή Παναγίση. Μισό, δεν το έχει όλο. Παναγί Τζο το έχει. Α, ναι, αλλά άμα βάλει και Παναγί Τζορτζάτο, θα το βγάλει. Η Κλειό, γιώτα μου κόλλησε το μάτι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό που έχει κάνει. Πού ρε. Κάτσε λίγο. Πάει το μάτι μου. Έχω αργήσει, αλλά αντίθετα έβαλα αυτά. Ελπίζω να σα αρέσουν. Μου τα βρήκε ο Αριστίδης μέσα στο ενδυματολογικό και τώρα πάω πάνω και έχω αργήσει για το meeting που κάνουμε πριν βγούμε και κάποιο θα με βρει, λέω εγώ τώρα. Έχω καλέσει το σουζέρ, δεν έρχεται όμω. Τι χαρά κάνετε κάθε φορά έτσι με βλέπετε. Τι κάνετε. Τι έγινε. Δεν ξέρω, εσύ να πεις κάτι, εγώ κρατάω την κάμερα. Α, ξέρεις τι θέλω να πω. Στα παιδιά που θα δουν το vlog μπορούν να με ακολουθήσουν στο Instagram. Ο δικός πήγε στη Θανία. Γύρισε ο δικός. Τώρα θα κάνουμε meeting. Πάλι. Ξανά μένα. Λέω, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχεις δικιά σου εκπομπή. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχω δικιά μου εκπομπή. Δεν ξέρω να ακούνε οι φίνοντες, καλά τα λέω. Ήρθε η Νικολέτα. Εξαιρετική και σανότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό ήταν. Νίκο, πες αυτά που έλεγες πριν, που μας έβριζες. Τις προάλλες που μας έσβηνες κάτι τσιγάρα στη μασχάλη. Αφού δεν είναι συνδυάζονται αυτά. Αυγά κάνουν στη μασχάλη, παιδί μου, όχι τσιγάρα. Και τα τσιγάρα πού τα σβήνουν. Στα χέρια. Α, όλα πράγματα μου μαθαίνεις εδώ. Θα μάθεις πολλά στο πλευρά μου, το έχω ξαναπεί αυτό. Γεια σας, Σταυρούλα. Καλημέρα. Όταν κάποιος... Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ. Δεν το λες επειδή είναι η κάμερα μπροστά. Δεν μπορώ. Επίσης η Νίκη Λεμονή είναι η καλύτερη. Αυτά τώρα στην κάμερα μπροστά, ξέρετε. Ναι, έτσι πρέπει να από πίσω πρέπει. Που πας μωρή άχρηστη, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα και τέτοια. Τέτοια και αυτό. Ναι, ναι, μας χτυπάει, μας βρίζει. Αυτό. Εντάξει, θες να την κλείσουμε εδώ. Δημήτρη. Α. Όποτε μπορείς. Και τώρα, επειδή έγινε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε και το μικρόφωνο, καταλαβαίνετε. Δεν θα τελειώσει ποτέ μα, αυτό. Τι, να το πιάσουμε εδώ θέλω. Όχι από την πλευρά. Ωραία, να το κάνω εγώ, να το κάνω εγώ. Με έχεις ικανή, Δημήτρη μου, να το κάνω. Να το κάνω. Όχι από αυτή την πλευρά. Από αυτή την πλευρά. Πάμε γυρίσει. Από την άλλη. Πολύ ανίκανη. Ποιος είναι ο υπευθυνός σου. Κάνουμε διάλειμμα τώρα. Γεια σας κύριε Χρήστο. Γεια σου Μελίνα μου. Είστε καλά. Καλή εβδομάδα αγαπητοί. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Το λένε μυστικά όλοι. Oh, δεν πιστεύω να σας ενοχλώ. Όχι καθόλου. Α, εντάξει, είστε καλά. Είστε υπέροχες. Δεν θα σας να μην σας αναρτήσουμε στο YouTube. Ναι. Σταμάτα μου. Τι να κάνω, να κάνω crop το πλάνο. Όχι, όχι, πρώτο πλάνο. Εγώ είμαι ό,τι θέλετε. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νιώσετε ανάγκη να μοιραστείτε εδώ, σε μένα. Θέλω αποκλειστικότητες σήμερα σε αυτό το κανάλι. Όχι εγώ, ευχαριστώ. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε, εδώ την Έλσα δεν σας έχω συστήσει. Είναι η Έλσα παιδιά. Μακιγιάς, the best. Πουδρού. Γνωστή πουδρού, Έλσα. Τον άσο τον έδειξα πριν, μην τα ξαναλέμε και επαναλαμβανόμαστε. Α, δεν θέλω. Αυτό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τώρα. Τώρα θέλω. Τώρα ναι, απλώ ξέρει τι. Είστε στο Instagram μαζί με εμένα, Νίκη Λεμονή. Σταμάτα, παιδιά. Παναγίτη Τζορτζάτο, ρε παιδιά. Τι κάνετε, κυρία Σμέρα μου. Κάνουμε vlog. Μπορώ να τραβήξω άλλη, γιατί πρέπει να γράψω τη λίστα μου με τα πανηγύρια. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά εσείς. Εκεί πρέπει να δείξω. Σταυρούλα. Γίνεται το πανηγύρι. Πού, από εκεί. Εκεί. Το backstage. Ναι, το backstage είναι αυτό που βλέπετε, το backstage. Και συμβαίνει εδώ πέρα ο Βασίλης Σπόρος, αυτό συμβαίνει. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Τι φτιάχνετε.
Νομίζω ότι τώρα βλέπουν την εικόνα και μυρίζει, το μυρίζουνε. Δεν μπορεί. Πω, πω, παιδιά. Πρέπει να το μυρίσετε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Παραμέσα ποιο είναι. Μην το δώσετε όλο μετά, να φάμε κι εμείς, εντάξει. Θα φάμε, κύριε Χρήστο μου. Α, ακούστε να δείτε. Θέλω να πείτε να ψηφίσετε ναι ή ου, το ου είναι το όχι. Να ψηφίσετε εάν θέλετε να κάνω μαζί με την Ευελίνα. Ναι, αυτή που συμπαθείτε, να κάνουμε πυροκλάνη. Δείτε. Εγώ τα έκανα από μικρή αυτό. Γεια σου, Μέρι. Αν πάρει. Γεια σου, Ευελίνα μας. 40. Για να δούνε πώς φωνάζεις, πώς μας μιλάς. Γιατί μερικές φορές κάνω κινήσεις που δεν πρέπει. Να πω ότι ο Ερμής αποφάσισε να σε φύγει από κάποια. Ωστόσο όμως να εξηγήσω κάτι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, ναι. Αγαπάμε πάρα πολύ παραγωγή, αγαπάμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και αυτό βγαίνει έξω και είναι η πρώτη φορά που το λέω και δεν είναι για να γελάσουμε. Έλα το. Εδώ, όπως βγαίνουμε από το στούντιο, θα σας δείξω μετά πώς θα μπούμε. Ναι. Υπάρχει ένας κρυφός χώρος όπου η Ρένα, η οποία έχει και τη χτένα μαζί της για να δηλώνει πάντα το επάγγελμά της. Το επάγγελμά μου είναι hair stylist. Hair stylist. Εγώ θα σας δείξω πώς βγάζει η Ευελίνα φωτογραφίες. Για εδώ είναι που ανεβάζουμε ένα εκατομμύριο φωτογραφίες όλοι. Εδώ είναι η εξοχή μας. Ναι, η Νίκη μας θα κάνει το πρώτο της giveaway. Πρέπει να με ακολουθήσετε στο Instagram. Λύσαξες παναθεμάσαι. Νίκη Λεμονή με δύο κάτω. Σταμάτα, για το Θεό. Κάτσε στη Χλώη, παιδί μου. Στη Χλώη. Θα γίνει πράσινο το φόρεμα, δεν σκέφτεσαι καθόλου το ενδυματολογικό. Μόνο το hair styling σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, τη πιάσαν τα μαλλιά πάντα στο Φίνικα. Μου φαίνεται πολύ άσχημο, αν μπορώ να εκφράσω την άποψή μου, αν τη θέλετε. Είναι άσχημο. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα. Εδώ γίνεται έτσι. Ή Ρένα στα χώματα, στα πατώματα, ή Ευελίνα μια κυρία. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα πας στη μέση. Ό,τι πει η Ρένα. Η Ρένα είναι η σκηνοθέτη των φωτογραφιών. Και τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία, πρέπει να σας πω να με ακολουθήσετε στο Instagram. Νίκη Λεμόνη, καλά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα εκεί, ε! Εδώ. Να τι πόζε σωστή, αυτή θα ανέβει τη στοίχημα. Πάτε τώρα! Τώρα το ξανανοίγω γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ευελίνα ακόμα κάνει πόζες και η Ρένα τραβάει. Έχει πάει σε άλλο σημείο όπως βλέπετε. Αλλά εγώ είμαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και επί τη ευκαιρία να σας πω να με ακολουθήσετε. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Τι σήκω εδώ στην κάμερα. Δεν τα κάνουν αυτά τα λάθη, παιδιά μου. Δεν τα κάνουν αυτά. Αποχαιρετήστε τη Ρένα, την ξαναδείτε. Όχι, εδώ θα είμαι για να σας πω. Αχ, δεν έκανα πώς κάνει η Ευελίνα, πρέπει να το κάνω μια στιγμή, μια στιγμή! Μια στιγμή πρέπει να το κάνω πώς δεν πρέπει να το δουν όλοι! Πολύ γρήγορα, Νίκη. Πολύ, πολύ, πολύ. Η Νίκη θέλει να μας δείξει πώς κάνω εγώ όταν βγάζω φωτογραφίες για το Instagram. Αυτή είναι η πρώτη πόζα. Κάνω έτσι για το Instagram. Κάτσε μετά είναι αυτή. Ναι. Μετά είναι αυτή. Μετά είναι αυτή. Και ποια άλλη, αυτό το ένα. Ποια επικρατή, παιδιά. Ποια. Έλα στο Instagram, αυτή επικρατεί. Αυτή είναι στα πίτα που έσκουλε δικιά όλη. Είσαι βλέπω. Κάτι επί τη ευκαιρία. Ακολουθήστε. Μπήκαμε μέσα και τώρα μαγειρεύω. Πάω κι εγώ δίπλα στις κάμερες, γιατί έχω κι εγώ κάμερα. Γεια σου, Θάνο Βάγιο. Καλά εσύ. Κάνω βίντεο για το YouTube. Έχω κάνει ένα διάλειμμα από το YouTube, αλλά από 1η Σεπτεμβρίου θα ξαναξεκινήσω. Ναι, αλλά να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε κάνω ένα άσχημα, αλλά εγώ π.χ. δεν έχω κάνει διάλειμμα. Εσύ γιατί έχω κάνει καλύτερο. Όχι, όχι. Εγώ έκανα διάλειμμα γιατί θέλω να ξαναβρω την ταυτότητά μου. Ψάχνω τον εαυτό μου. Είναι μια εσωτερική διαδικασία. Πάει για μπάνια, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ποιο μπάνια, Βελίνα, είμαστε εδώ. Ναι, είμαστε εδώ και εγώ εδώ. Είμαι να ανεβάζω τα βιντεάκια μου κανονικά. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά. Καλή, εσύ ανεβάζει 15 Αυγούστου, δεν είναι δυνατόν. Εσύ ανεβάζει 15 Αυγούστου. Ναι, αλλά μπράβο μου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω όλες αυτές τις φωτογραφίες που βγάλαμε. Σου πω ότι υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες πολύ άσχημες, αλλά εγώ θα ανεβάσω μία καλή. Γιατί έτσι είναι αυτά. Εντάξει.
Και μην ξεχνιόμαστε, Παναγής Τζορτζάτος. Να σου πω, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Δεν κάνουμε όλες τις ελπίδες. Τι θα γίνει. Ειλικρινά ντρέπομαι για αυτό που συμβαίνει. Δεν περίμενα να προσπαθούν τα παιδιά να εκμεταλλευτούν. Οι συνάδελφοί μου οι ίδιοι να εκμεταλλευτούν αυτό το vlog για να κάνουν self-promotion. Να έχουμε πάρει τώρα την κάμερα της Ευελίνας, Στεφανία. Τι γίνεται. Είναι της Ευελίνας αυτά τα καμώματα. Τώρα δεν ξέρω τι σας έχει δείξει κιόλας, γιατί δεν πολύ εμπιστεύομαι. Εδώ, θα σας πω εγώ τώρα δύο πράγματα. Εδώ είναι το backstage του backstage του backstage του backstage. Vivian. Ναι, γιατί με παίρνεις από κάτω, να φαίνεται ότι έχω προβολή. Και ο Νίκος. Νίκος. Έτσι, να τα τώρα τα views. Έτσι γίνονται αυτά. Έχουμε κάνει take-over στο τέτοιο. Πού? Στο vlog της Ευελίνης. Έλσα. Έλσα. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίο φως που έχουμε. Ναι, όμως μην με κρύβεις. Εγώ. Όχι. Εγώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν η Vivian Urvella είναι ίδια με την Dua Lipa. Τραγουδήστε μας λίγο. One kiss is only take, fall in love with me, possibility. Θράσω. Ορίστε. Ο Θράσος είναι ο καμεραμάν. Και ποιον τραβάζει με την κάμερα. Νεβελίνα μου. Α, σταμάτα, θα τρελαθώ. Δίνω και συμβουλές. Ναι, αμέ μου δίνει συμβουλές, μου μαθαίνει πράγματα και εγώ τα ακούω όλα. Δεν τα ακούω. Τα ακούς. Δεν τα ακούω. Ακούς, τα ακούς. Ανόμιζα ότι μου κάνεις παράπονα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα διορθωθώ κι άλλο. Όταν απευθύνεις τον κόσμο και στην κάμερα. Ναι, γιατί στην αρχή που κοιτούσα. Πού κοιτούσα. Αλλού. Κοιτούσα από την κάμερα. Και όταν έχουμε τα βιντεάκια μας, κοιτάς στο monitor. Ναι, είδατε αυτά. Είναι ένα και ένα κάνει δύο και ο Θράσος με τα έμαθε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θράσο. Να είσαι καλά. Τώρα, είναι μια άλλη μέρα. Αλλά επειδή δεν πρόλαβα χτες να κάνω πλάνα στο control, θα μας πάει Νίκη Λεμονή στο control, την οποία και προμοτάρω γιατί με πληρώνει. Καταρχάς, θα πρέπει να καταλάβω ότι αυτό το χειρίσμα διαρκεί 5 μέρες, γιατί είναι τέταρτο. Αλλά τώρα θα σας δείξω τι συμβαίνει πάνω, στο control. Λένε όλοι, όπως με ειδοποιούν από το control, αυτό θα δούμε τώρα. Και μετά θα σας ξαναγυρίσω πίσω στη χθεσινή ημέρα. Γιατί εγώ τα κάνω αυτά, μπορώ, γι' αυτό. Σε αυτό το σημείο, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Είναι το control. Όλα τα βάρη εσείς, ρωτήσατε για όλα εσείς. Γεια σας. Γεια σας, Παντελή, βοηθήσκη. Ο Μίτσος είναι ο βιντεάς, πατάει το play στα βίντεο που βλέπεις. Και εμείς βίντεο κάνουμε τώρα, φοβερό. Ο Λευτέρης βάζει τους φίτους. Που μπορεί όμως να βοηθήσετε και όλους τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν με το παραμικρό. Μην είστε ευτυχώς οι συνθήκες είναι καλές για τα αισθηματικά σας, κυρίως για εσάς του δευτέρου και τρίτου δεκαημέρου. Και εν πάση περιπτώσει, εξυπηρετούνται οι καταστάσεις ή ακόμα και αν υπάρξει κάποια ένταση. Μαρία, πάστε τις μουσικές τις ωραίες που ακούτε. Κάμπριν. Γεια, τι γίνεται. Καλησπέρα. Αυτές τις μέρες και γενικά θα έλεγα με τον τελοσόλυνα, μπορείτε να κάνετε πολλές σχέσεις και επαφές. Πρέπει όμως να έχετε διάκριση για να δείτε με ποιους αξίζει να μιλήσετε. Να δείξω τι κάνετε, εσείς εδώ. Σε ποιους αξίζει να απευθυνθείτε και με ποιους αξίζει να μοιραστείτε. Όλα αυτά τα κουμπιά είναι δικά σας. Τα σχέδιά σας και τα όνειρά σας γενικά. Όσοι έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, αυτά τα δύο χρησιμοποιούμε. Είναι τρίτη. Ναι. Τα κρατάει τραγούδια του καλλιτέχνη που βλέπουμε. Ναι. Θάλασσα! Το διασκεδάζουν πραγματικά εδώ στο control. Ένα πλήσιο και άλλο τραγούδι. Άλλος άνθρωπος τώρα. Εσύ που πας. Εγώ μιλάω για τα Skype μου, κανονίζω, μιλάω με Νάξο. Έτσι κάνει, μιλάει με όλο τον κόσμο, γλώσσα δεν βάζει μέσα. Φιλάκια όλοι. Να ορίστε. Πώς σας φαίνεται αυτό που υπάρχει εδώ, είναι, πώς να αντισταθώ. Είναι για να ψηθούν. Α, ψημένα δεν έχουμε. Αυτό είναι ψημένο, αλλά δεν μπορώ να πάρω. Πώς θα πάρουμε τώρα. Δεν ξέρω, μπορώ να το πάρω όλο. Ή όλο. Ή τίποτα. Να σου πω να κόψουμε μια κρούλα εδώ έτσι κρατσανιστή αυτή και να το βουτάμε μέσα, ε, θέλεις. Πολύ λίγο. Να σας πω κάτι, δεν είναι ότι θέλω να φάω, δεν μπορώ και να προσβάλλω το μάγειρα. Α. Γαμώτο, πολύ ωραίο. Το ύφος της Ευελίνας. Όχι παιδιά, όλοι έχουμε το ύφος της Ευελίνας. Με μια μου κοροϊδεύετε, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Η εκπομπή τελείωσε. Και τώρα τα παιδιά θα γυρίσουν το τρέιλερ. Είναι η Νικόλετα και ο Νίκος. Αύριο. Θα είμαι πολύ
αύριο, παιδιά. Πρωί. Πάρα πολύ. Πρωί, πια πρωί δεν γίνεται. Θα λέμε στα δικαστήρια εμείς. Εμείς, κοπελιά, θα τα πούμε στα δικαστήρια, να ξέρεις. Εμείς δεν θα τα πούμε στα δικαστήρια, θα τα πούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Αλλά δεν σας κλείνω ακόμα, γιατί τώρα θα πάμε στο ενδυματολογικό να αλλάξουμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδί. Γεια σας, νεαρά. Δεν λέγα να δείτε τη λεμονή γυμνή εδώ μέσα. Εδώ μέσα είναι γυμνή η λεμονή. Έξω. Όχι την κάμερα! Να ξέρετε ότι αν δεν υπήρχε η κάμερα θα είχε φάει μπουνιά ο Παναγής. Συνήθως αυτό γίνεται. Και να σας πω ότι είναι και λεμονή μου στο Instagram. Ρίν! Τελειώσαμε, παιδιά. Πήγαν όλα καλά. Φεύγω από το στούντιο κάπου τώρα. Και πάω να δω τι γίνεται με τη μετακόμιση. Οπότε, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε. Εγώ το καταλαβαίνω κάθε μέρα. Και έχω σκάσει. Που θα τελειώσει σε λίγο αυτή η εκπομπή. Δεν θέλω να τελειώσει. Μην τελειώσει. Εντάξει, να είστε καλά, σας αγαπώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Και εμείς θα λέμε την επόμενη εβδομάδα, μάλλον με το vlog της μετακόμισης.